Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση ισχυρή. Εμείς αποδείξαμε ως Πασόκ ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος είχε την ευθύνη για την κεντρική διαπραγμάτευση, την πιο κρίσιμη διαπραγμάτευση της χώρας τα τελευταία χρόνια. Απέδειξε ότι μπορεί, απέδειξε ότι αντέχει, απέδειξε ότι είναι ικανός να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Να έχουμε το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους που έχει γίνει ποτέ. Άρα, είμαστε η παράταξη η οποία πήρε την Ελλάδα στις πλάτες της, κατάφερε να την κρατήσει όρθια. Αυτό που ζητάμε από τους πολίτες είναι, αφού πια ξέρουμε και τα λάθη που κάναμε στο παρελθόν, αλλά και το τι καταφέραμε για τη χώρα, να μας δοθεί η δυνατότητα να έχουμε την πολιτική πρωτοβουλία στο σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Είμαστε εδώ, οι πολίτες είναι οργισμένοι. Θέλω όμως να καλέσω τον κάθε πολίτη χωριστά η οργή αυτή να μην γίνει μια οργή αυτοπυροβολισμού, να μην γίνει μια οργή η οποία θα πριονίσει το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεται η χώρα, αλλά να γίνει μια οργή θετική, δημιουργική για μια Ελλάδα καλύτερη. Είναι θετικά τα μηνύματα που παίρνετε από την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Πασόκ και προσωπικά σε εσάς καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.